Για το πρωί τη Πέμπτη διακόπηκε η συνεδρίαση στη δίκη τη Χρυσή Αυγή, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι δευτερολογίε τη υπεράσπιση για το ανασταλτικό αποτέλεσμα των εφέσεων και να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Επίση, την ίδια ημέρα θα τοποθετηθεί η εισαγγελέα σχετικά με το αίτημα που υπέβαλε ο κατηγορούμενο Ηλία Κασιδιάρη περί διαλεύκανση μέσω άρσεων του τηλεφωνικού απορρίτου τηλεφωνικών συνομιλιών που έγιναν δύο ημέρε πριν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σύμφωνα με τον Ηλία Κασιδιάρη, πρόκειται για δύο τηλεφωνικέ επικοινωνίε συμβούλου εξ του τότε πρωθυπουργού με που το βράδυ τη δολοφονία Φύσα μιλάμε τον καθομολογία δολοφόνο Γιώργο Ρουπακιά. Για επικοινωνιακέ τρακαστρούκες του πρώην βουλευτή τη Χρυσή Αυγή έκανε λόγο ο συνήγορο τη πολιτική αγωγή Θανάση Καμπαγιάννη, ο οποίο επεσήμανε ότι τα έγγραφα που επικαλέστηκε ο Ηλία Κασιδιάρη ήταν ήδη αναγνωστέντα και δεν συνέβαλαν στην αποδεικτική διαδικασία η οποία ούτω ή άλλω έχει περατωθεί. Κατά την αγόρευσή του, οι συνήγοροι του Νίκου Μιχαλολιάκου επιτέθηκαν στην πολιτική αγωγή για τι δηλώσει που κάνει εκτό τη αίθουσα, χαρακτηρίζοντα ηθικά ανεπίτρεπτη τη στάση τη, η οποία όπω είπαν παραβιάζει τον κώδικα δικηγόρων. Ο κ. Μιχαλόλια χαρακτήρισε περιοδεύοντα θίασο του συνηγόρου πολιτική αγωγή που έχει κατακλείσει, όπω είπε, τα μέσα ενημέρωση, ενώ αναφέρθηκε και σε δημοσιογράφο που, όπω είπε, την άκουσε να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει ότι η εισαγγελέα πρότεινε αναστολέ, αλλά ίδια ξέρει πω η πρόεδρο δεν θα δεχτεί την πρόταση.